αν μπορείτε. Για να σας πω πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλωσορίζουμε και εμείς όλους τους πατριώτες από το Αιγαίο που είναι εδώ σε αυτή τη συνεδρία σας. Είμαι μέσα στον χρόνο γιατί σέβομαι πραγματικά το ότι έχετε πολλά θέματα να συζητήσετε. Το μεταναστευτικό είναι το κυριότερο θέμα που μας απασχολεί αυτή την περίοδο. Ξέρετε πολύ καλά, ιδιαίτερα εμάς την ΚΟΟ. Εγώ είχα τονίσει και στην ολομέλεια της Βουλής ότι θα είναι το πρόβλημα του αιώνα. Δυστυχώς φαίνεται ότι θα επιβεβαιωθεί. Επιτέλους η Ευρωπαϊκή Ένωση αρχίζει να ενδιαφέρεται. Ήταν ανάλγητη ως τα τώρα. Δεν έχει τελειώσει όμως το θέμα. Πρέπει να είμαστε πιεστικοί, απαιτητικοί, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να ανακουφίσουμε το πρόβλημα. Και είχε πολύ δίκιο ο κ. Περιφερειάρχης που είπε ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για λύση, γιατί δεν ξέρουμε, ή μάλλον ξέρουμε, τι θα γίνει τα επόμενα χρόνια. Επομένως, πρέπει να δούμε και εμείς, πέρα από τα γενικά που πρέπει να γίνουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την χώρα μας, πρέπει να δούμε τι κάνουμε στα του οίκου μας. Και εδώ πέρα πραγματικά χρειάζεται η συνεργασία όλων μας. Δεν βοηθάει ο ένας να ρίχνει το παλάκι στον άλλο και να λέει δεν με αφορά, είναι ευθύνη του αλλού, είναι η αρμοδιότητα του αλλού. Εγώ και στη σκέψη που έκανε ο κύριος Περιφερειάρχης και στις δύο σκέψεις που έκανε ο κύριος Περιφερειάρχης του έκφρασε τα συγχαρητήριά μου και για την πρωτοβουλία του αλλά και για τη θέση του. Εμένα προσωπικά με καλύπτει στο διατάφτα απόλυτα. Δηλαδή και η ανάγκη που είπε ότι πρέπει να υπάρχει ένας χώρος όπου αυτοί οι άνθρωποι θα πηγαίνουν για να έχουν τις βασικές τους ανάγκες και να μην είναι το κέντρο της πόλης και τα πάρκα και οι πλατείες. Ένα, επιτρέψτε μου την έκφραση, δεν πειράζει, καταγράφεται ένα αποχωρητήριο, γιατί αυτό είναι. Το με ποιες προϋποθέσεις και αν πρέπει να είναι μόνιμο, αυτό είναι κάτι που οπωσδήποτε μπορούμε να το συζητήσουμε και μπορούμε να συγκλίνουμε και να βρούμε λύσεις προς όφελος του τόπου. Εκείνο πάντως που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχιστεί. Και ότι πρέπει αυτή η εικόνα στην πόλη να αλλάξει. Και θα αλλάξει μόνο αν έχουμε ένα τέτοιο χώρο. Εκείνο που ήθελα να προσθέσω εγώ σαν ανησυχία είναι τι γίνεται τώρα. Γιατί μας έχουν πει οι οργανώσεις, η παπιαρμοστία, οι γιατροί χωρίς σύνορα κτλ. Ότι θα μπορούσαν και σε λίγες μέρες, σε 2-3 μέρες να φέρουν εκατοντάδες ενώ χιλιάδες σκηνές, ειδικές σκηνές που είναι και για το χειμώνα. Αλλά μας είπαν πέστε μας πού να τις βάλουμε. Δεν μπορούμε να τις βάλουμε στον αέρα. Εκεί λοιπόν πρέπει οπωσδήποτε να συνεργαστούμε όλοι και να βρούμε μια λύση. Επειδή είναι λίγος ο χρόνος, δεν θα αναφερθώ στα γενικότερα, γιατί υπήρχαν αιχμές και πολιτικές και για τις ευθύνες της κυβέρνησης της προηγούμενης. Και ότι και επειδή όμως λέγονται κεντρικά πολλά, ότι τώρα γίνονται πράγματα που δεν έγιναν επί κυβέρνησης, δεν ξέρω αν έχω μόνο μισό λεπτό. Ξέρετε, αν έχουμε λάθος εκτιμήσεις, δεν μπορούμε να πάμε και στη σωστή λύση. Κύριε Πρόεδρε, τελειώνω. Δεν μπορούμε να πάμε στη σωστή λύση. Δηλαδή, και χαίρομαι που ο κύριος Περιφερειάρχης κάλυψε τέτοια ερωτήματα, τα οποία είναι έολα, στέκονται στον αέρα. Ότι πρέπει να φορούμε τα σύνορα και να μην τους αφήνουμε να μπαίνουν. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ανέφικτο, το είπε η ίδια η Ευρώπη πια. Δεν μπορείς παρά να τους διασώσεις από τους άνθρωπους που τους ανθρώπους πνίγονται και τις βάρκες της λαστικένης. Όπως επίσης το επιχείρημα ότι ανοίξαμε τα σύνορα, εμείς τους καλέσαμε και αυτό απαντήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπουμε ότι συνολικά πόσο έχουν αυξηθεί οι ροές. Δεν πιστεύω πια η Ελλάδα και η προηγούμενη κυβέρνηση να έπαιξε αυτό εδώ το ρόλο. Νομίζω ότι θα είναι αφέλεια να το πιστεύουμε. Όπως και το επιχείρημα ότι το είπε ο κ. Περιφερειάρχης, ότι αν έχουμε εδώ κάποια δομή που θα είναι πιο φιλόξενη από αυτή που είναι τώρα, θα προσελκύσουμε περισσότερους. Νομίζω ότι αυτά πια δεν στέκουν από την πράξη και βλέπουμε ότι ακόμα για να τους σκοτώνεις αυτούς εδώ τους ανθρώπους, θα έρχονται γιατί είναι τέτοιες οι ανάγκες. Και θα έρχονται από τα σημεία που είναι πιο εύκολο για αυτούς, που είναι πιο εύκολη η πρόσβαση. Επομένως, κλείνω με αυτό ότι μόνο έτσι θα ανακουφίσουμε το πρόβλημα, αν αφήσουμε και τις διαφορές που έχουμε, τις όποιες διαφορές και συγκλίνουμε και συνθέσουμε, στο να δώσουμε άμεσα λύση. Όμως, επαναλαμβάνω, πέρα από το γενικό και το χώρο που πρέπει να
τώρα που χάσανε τη σεζόν. Γιατί αρχίζουν οι βροχές και αυτούς εδώ τους ανθρώπους, αύριο αν τρέξει, πού θα τους έχουν, πού θα πάνε. Μπορείτε να μου δώσετε απάντηση σε αυτό το ερώτημα? Ευχαριστώ.